Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Είπα, Δήμο, πριν για τη μείωση κατά 50% που προτείνει ο Πρόεδρος του μισθού όλων των αιρετών. Μέχρι και στους από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι τους Περιφερειάρχες, τους Μητροπολίτες. Θα τον αφορήσουν. Εγώ τον προειδοποιώ. Γιατί και οι στρατιωτικοί και οι δικαστές αλλά και οι Μητροπολίτες δεν παίζουν με το δικό τους το μπαλάντιο. Αλλά αυτό είναι δικό σας θέμα. Άρα εσείς όμως έχετε δηλώνετε, πει... δηλαδή ότι οι κλάδοι αυτοί δεν αγαπούν... Δεν λέω τίποτα. Εσείς λέτε. Τον κόσμο. Όμως εσείς έχετε πει και κάτι άλλο. Πέρα του 50% που λέει ο Νίκος, ο Χατζηνικολάου. Έχετε πει να κοπεί και η κρατική επιχορήγηση. Και τώρα λοιπόν... Και να αντικατασταθεί σε είδος. Δηλαδή... Δηλαδή, δηλαδή εσείς πώς θα φτιάξετε κόμμα. Ο μόνος τρόπος για να φτιαχτεί κόμμα είναι το χρήμα κατά εσάς. Όχι, θα μας πείτε ποιο είναι. Στον κόσμο θα το πείτε. Αφήστε καταρχάς υπάρχει το σύστημα Αμερικής, το επίσημο, που να παίρνει ας πούμε 500 ευρώ ή ένα κεντρών ή το Πασό και να το γράφει αμέσως στο ίντερνετ. Υπάρχουν επιχειρηματίες. Ένα δολάριο από το κράτος. Υπάρχουν επιχειρηματίες που νομίζετε ότι είναι έτοιμοι να σας δώσουν το κάτι της και να το βγάλουν στο διαδίκτυο. Σήμερα είναι αυτή η ελληνική πραγματικότητα. Υπάρχει ένα καθεστώς εδώ που διώκει όποιον επιχειρηματία θέλει να δώσει 100 ευρώ στην Ένωση Κεντρών να ανακουστεί. Εκτός αν ζούμε πια σε εποχές μεσοπολέμου που αν ακουγόταν εσείς τι νομίζετε, πού ζούμε. Σου παίρνανε το κεφάλι και δεν έπιανε ποτέ η οικογένειά σου δουλειά. Δηλαδή στην Ελλάδα. Εσείς μας είπατε λίγο πριν, Πρόεδρε. Με συγχωρείτε. 100 ευρώ. Μας είπατε λίγο πριν ότι σε 6 μήνες ο γιος σας, αφού θα ασκήσει το βουλευτικό αξίωμα, θα φύγει από τη Βουλή και θα ασχοληθεί με το κόμμα. Ενώ τον έχεις πάρει από την πολυεθνική εταιρεία που έκανε καριέρα. Ναι. Του κατέστρεψες μια καριέρα, τον έβαλε στη Βουλή 6 μόνο μήνες, του καταστρέφεις δεύτερη καριέρα και μετά τον στέλνεις στο κόμμα. Και στο κόμμα του κόβει το μισθό, την κρατική επιχορήγηση. Γιατί να σε ακολουθήσει ο γιος. Δηλαδή έπρεπε να παίρνει μισθό από το κόμμα, έτσι μόνο να μένει. Δηλαδή πώς, τι θα γίνει. Αυτό θα διδάξουμε τον κόσμο, ότι ελάτε στο κόμμα να πάρετε μισθό. Αυτά που λέτε είναι τόσο, ακούγονται τόσο πολύ ωραία για να είναι αληθινά. Περιμένετε λοιπόν. Εγώ διαισθάνομαι ότι αυτό που σας είπε η Χριστίνα η Κοραή, ότι σε 6 μήνες, ξέρετε τι φοβάμαι, ότι σε 6 μήνες δεν θα διώξετε από την Βουλή το γιο σας και θα πάρετε και την κρατική επιχορήγηση. Γιατί τώρα μας τα δίνετε τόσο αγγελικά πλασμένα που δεν είναι, που δεν ζούμε. Μακάρι να ήταν έτσι όπως τα λέτε. Να ολοκλήρωσω. Η Ένωση Κεντρών είναι υπέρ ενός μοντέλου να κοπούν τα κρατικά χρήματα. Όχι να είναι τα κόμματα χωρίς χρήματα, δεν είπα αυτό. Αλλά να χρηματοδοτούνται φανερά, σε είδος. Δηλαδή ο Δήμαρχος Δράμας να πιάνει ένα κτίριο και εκεί να συστεγάζονται τα γραφεία όλων των κομμάτων. Με κοινό τηλεφωνητή κάτω. Να συστεγάζονται αυτό όλα είναι τα λίγο γραφεία. Δύσκολο βέβαια. Που λέει το κράτος δηλαδή να δίνει σε είδος και σε εφόδια. Δηλαδή, μετά τα ψηφοδέλτια τα οποία τώρα. Στην τυπώσαμε... Καβάλα, για παράδειγμα, με τη Χρυσή Αυγή, στο διπλανό γραφείο. Εγώ δεν θα είχα αντίρρηση. Αυτοί επειδή είναι βίαιοι θα ήταν. Εγώ δεν θα είχα. Παρ' όλα αυτά, αν θέλετε, μπορείτε να μην τα πάρετε αυτά τα λεφτά. Το σκεφτήκατε αυτό καθόλου, αυτή την κρατική επιχορήγηση. Δεν γιατί, δύο. Ξέρετε, λένε, α, ωραία, κάνουν διάφοροι δηλώσεις, αλλά στο τέλος και τα λεφτά παίρνουν λοιπόν, και τα αυτοκίνητα όμως, παίρνουν, όμως να λένε κάτι. Αφού δεν συμφωνούν όλοι οι άλλοι. Αν το κάνω μόνο εγώ και δεν τα πάρω, θα είμαι ο ρόλος του βλάκα. Άρα λοιπόν, όχι, όχι. Έτσι λένε και εγώ συμφωνώ με τον πρόεδρο. Συγγνώμη, ο Νικολόπουλος του Καμένου, ενώ ανήκει κόμμα που τα παίρνει, μου έκανε ερώτηση αν θα τα πάρω εγώ. Α, δεν μας είπες αυτό όμως... είναι νομιμοποιείτε. Με συγχωρείτε, Πρόεδρε. Κύριε, το θυμόσαστε, νομίζω τον ελληνικό ήταν ή όχι. Ναι, δεν το διευκρινίσατε αυτό. Και με ρώταγε αν εγώ θα τα πάρω. Ναι. Και ανήκει εκείνο κόμμα που τα παίρνει. Τώρα αυτό είναι, με συγχωρείς Δήμος, διαφωνώ μαζί σου. Γιατί? Είναι λένε σαν αυτό που ρωτάγανε παλιά τους κομμουνιστές, αν θα δώσουν την περιουσία τους στους φτωχούς. Μόνοι τους αυτοί. Όλοι οι υπόλοιποι θα έχουν. Εγώ όμως προεκλογικά.
είναι αυτό. Προεκλογικά δεν είχα καταλάβει αυτό το πράγμα. Η πρόταση είναι να αλλάξει για όλους, όχι μόνο για τον εαυτό του. Ή στο ίντερνετ, στο αντιδιαπλοκή. Εγώ άκουγα τον Βασίλη. Δεν λέει ότι οι άλλοι θα παίρνουν και εμείς δεν θα παίρνουμε. Εγώ άκουγα τον Βασίλη. Λέει ότι θα καταβάλουμε προσπάθεια να γίνει σε είδος και εφόδια για όλους. Τώρα το διευκρίνησε. Τώρα γίνεται κατανόητο. Είναι γραμμένο στην ιστοσελίδα μας. Πρόεδρε μου, όταν σ' άκουγα στην τηλεόραση, δεν καταλάβαινε αυτό. Και η απόφαση, αν θέλετε, η προσωπική μου, κύριε Νίκο, η προσωπική μου απόφαση είναι να πληρώνουμε τα λίγα νίκια και τα άλλα λεφτά να μην τα παίρνουμε. Δηλαδή, από τις εκλογές του Ιανουαρίου που είχαν γίνει, δικαιούμασταν 185.000 ευρώ. Άρα, και έχω λάβει μόνο 15. Άρα θα την πάρετε την κρατική επιχορήγηση. Κύριε 15, βιάζεστε. Ενώ είχε δικαίωμα να πάρει 185. Ναι, βιάζεστε. Και γιατί δεν τα πήρατε, κύριε Πρόεδρε. Εδώ θα συναντήσετε από τους βουλευτές της Ένωσης Κεντρών και από το κόμμα της Ένωσης Κεντρών ένα νέο ήθος. Και θα περίμενα από εσάς όταν το συναντήσετε αυτό το ήθος να έχετε τη δύναμη να το επιβραβεύσετε. Βεβαίως, και όχι να το στυλιτεύετε. Όχι, δεν το στυλιτεύω. Μα γιατί μας παρεξηγείτε. Σας δίνω την εντύπωση ότι είμαι κακοπροαίρετος απέναντί σας. Σας δίνω την αίσθηση ότι είμαι κακοπροαίρετος απέναντί σας. Ναι, γιατί βιάζεστε. Γιατί δεν βιάζομαι. Μα έρχεται τον άλλο μήνα είναι αυτό. Και θέλω να ξέρω και θα σας πω μπράβο, μπράβο και 10 φορές μπράβο. Περιμένετε εάν λοιπόν δεν να πάρετε δείτε τα χρήματα. Περιμένετε αυτό να είναι το νέο ήθος. Ιδιαίτερα αν χρειαστεί ο Τσίπρας στους βουλευτές μου, θα τα κάνει όλα αυτά που λέω. Δεν δίνω ψήφο εγώ αν δεν τα κάνει. Και το λέω τώρα να τα ακούσει ο ίδιος. Κύριε Πρόεδρε, γιατί διέδωσαν κάποια κανάλια εχθές και προχθές ότι δίνω ψήφο έτσι. Και με πήρε ένας δημοσιογράφος ονόματι, πώς λέγεται εκείνος που είναι κάθε Κυριακή στον. Στο Μέγκα, Χασαπόπουλος, ο Ιορδάνης, όχι ο Ιορδάνης, ο Νίκος ο Χασαπόπουλος, του Βήμα. Του Βήμα. Και μου λέει, δίνεις τελικά ψήφο έτσι, χωρίς ο Τσίπρας να συμφωνήσει με τίποτε. Λέει, γιατί έτσι γράψανε. Τα ακούτε. Άρα τώρα, λοιπόν, κάποιοι βιαστικοί είναι σαν εσάς. Προεκλογικά. Λίγο βιαστικοί. Δεν είμαι βιαστικοί. Κύριε Πρόεδρε. Δεν είμαι υπομονή. Κύριε Πρόεδρε, προεκλογικά. Δεν είμαι θάγοι. Αλλά αυτά που θα δείτε στην Βουλή θα προξενήσουν ταραχή εις πολλούς. Τι τώρα λέτε, προεκλογικά δηλαδή λέγατε. Αν θέλει ο Τσίπρας την ψήφο της Ένωσης Κεντρών, πρέπει να μειώσει το μισθό του κατά ίμιση, ο πρόεδρος με κατά ίμιση, ο άνθιμος. Δεν το βλέπω με τον να ιερόνι, μπαίνετε στην κυβέρνηση. Δεν θα το κάνουμε. Θα ξανακάνουμε εκλογές. Είναι δύσκολο αυτό. Ο Λεβέντης, επειδή αυτά τα μέτρα που ζητάω, είδατε να είναι κάτι για μένα. Όχι. Όχι, αλλά είναι πολύ ζητάω, αυστηρή λοιπόν, όρη. Κύριε Νίκο μου, πράγματα που αφορούν την κοινωνία. Λοιπόν, τώρα, προεκλογικά, όταν διαπραγματεύεσαι για την κοινωνία, πίσω δεν μπορείς να κάνεις κάτι μόνο. Και εκείνος πρέπει να κάνει πίσω είναι ο εξουσιαστής, ο οποίος νόμιζε ότι τα είχε όλα δικά του και αποδεικνύεται ότι δεν έχει τίποτε. Κύριε Πρόεδρε, προεκλογικά, είχατε πει θα είμαστε τρίτο κόμμα και λέω όχι σε συγκυβέρνηση με χαραμοφάιδες. Δύο ερωτήματα. Ζητούσα να είμαι τρίτο. Ναι. Ζητούσα. Πιστεύατε ότι και θα ζητούσα έχετε. Ζητούσα ακριβώς για να γίνει συγκυβέρνηση Ένωσης Κεντρών και του πρώτου κόμματος. Καταρχήν, ποιοι είναι οι χαραμοφάιδες. Μιλούσατε για χαραμοφάιδες. Ποιους εννοούσατε. Για πέστε μου πώς το είχα πει για να δω. Όχι σε συγκυβέρνηση με χαραμοφάιδες. Δηλαδή με ανθρώπους οι οποίοι μοναδικό κριτήριο σε όλη τους την καριέρα είναι πώς θα αποσπούν χρήματα. Υπάρχουν βουλευτές, κύριε Νίκο, που είναι 30 χρόνια βουλευτές. Και αν δείτε στη Βουλή, ούτε μία σοβαρή αγόρευση δεν έχουν κάνει. Έχουν αποσπάσει λοιπόν μισθούς 30 ετών αυτοί, όλοι. Έχουν ιδιαίτερους, 8-10 ιδιαίτερους και το μόνο που κάνουν είναι πελατειακές σχέσεις. Αυτούς εγώ τους θεωρώ χαραμοφάιδες. Δηλαδή βουλευτές οι οποίοι δεν παράγουν ουσιαστικό έργο νομοθετικό ή κοινοβουλευτικό. Εισπράττουν τους μισθούς. Και μετά ψηφίζουν με κομματική πειθαρχία. Τους καλούν να ψηφίζουν. Πώς? Τα κόμματά τους τους καλούν να ψηφίζουν ή να καταψηφίζουν. Ναι, αυτό εννοείται. Έπρεπε τα κόμματά τους, αν είχαν λίγο φιλότιμο, να τους πετάξουν έξω. Αλλά επειδή μα δεν υπάρχει φιλότιμο. Κόμματα είναι αυτή η στρατηγική. Επειδή δεν υπάρχει τέτοιο φιλότιμο. Μήπως όμως τα κόμματα έχουν τελικά αυτή τη στρατηγική. Δηλαδή, και ιδιαίτερα τα δύο κόμματα εξουσίας καλούν τους βουλευτές να στηρίξουν τις νομοθετικές πρωτοβουλίες ή να καταψηφίσουν από την άλλη. Χωρίς και να δεν ξέρουν φταίει μόνο ο βουλευτής. Πιθανότατα. Χωρίς. Δηλαδή, μήπως η κριτική σας είναι ευρύτερη για το πολιτικό σύστημα. Και ο Πάγκαλος τώρα είπε ότι δεν το είχε διαβάσει ούτε αυτός.
Δύο κορυφαίοι παράγοντες που ξέχασαν να διαβάσουν αυτό το τελευταίο, το τρίτο του κυρίου Τσίπρα, της κυβέρνησης Τσίπρα. Το διαβάσατε αυτό το τελευταίο. Ποιο? Το αυτό που το μνημόνιο. Ναι, ναι, έχω τον κύριο Σφαέλο που μου το έχει διαβάσει και μου έχει υπογραμμίσει κάποια πράγματα. Τα σημαντικά σημεία. Είναι γιατί είναι και πολλές σελίδες. Και με τους φίλους του, τους Τροϊκανούς, τα συζήτησε στο Θα πιστεύω. Έρθουν και οι Τροϊκανοί να με ενημερώσουν και τον κύριο Βερίκιο. Λοιπόν, εδώ έχω μία. Τον οποίο θα πάρω σύμβουλό μου, γιατί επειδή είναι καχύποπτος. Εδώ έχω μία δήλωσή σας. Δίπλα σας. Ή τους εξοντώνετε. Όχι, ίσα ίσα. Ξέρετε πόσο σαν εσάς έχω. Τώρα, στην ίδια συνέντευξη, στο News 247, λέγατε ότι αν ο Τσίπρας σοβαρευτεί, θα με βρει συμπαραστάτη. Εννοώ σοβαρευτεί, τι εννοώ. Σοβαρεύτηκε. Ναι, ακούστε τι εννοώ. Ψηφίζοντας μνημόνιο. Είχε τα βαρύδια της δραχμής, τα οποία τον κατέστρεφαν και τα οποία επέτρεπε να περιοδεύουν στα κανάλια και να δίνουν το προφίλ του ΣΥΡΙΖΑ αυτά. Το προφίλ του ΣΥΡΙΖΑ, ποιος το δίνει, ο κύριος, να μην λέμε τα ονόματα τώρα, να μην τους προσβάλλουμε τους ανθρώπους. Δραχμιστές. Λαφαζάνης, Στρατούλης, Κωνσταντοπούλου. Ήσυχος. Λαπαπίτσας. Και ανήσυχος. Και ανήσυχος. Ναι, όλοι αυτοί. Λαπαπίτσας και λοιπά. Ήταν κάθε μέρα η πρώτη και καλύτερη. Ο Τσίπρας τους άκουγε ότι το πάνε για δραχμή και απειλούσαν τους ξένους ή συμφωνούν μαζί μας ή. Αλλά ο Τσίπρας τους άφηνε γιατί χρειαζόταν την ψήφο. Σοβαρότητα λοιπόν τι θεωρώ, να μην αφήνει τέτοια πράγματα, κηρύγματα μίσους στα κανάλια και λαϊκιστές τέτοιας μορφής. Εγώ δεν θα άφηνα ποτέ, δηλαδή, αν ήμουνα με το ευρώ βέβαια, δεν θα άφηνα ποτέ βουλευτές μου να κηρύσουν μίσος. Μόνο και μόνο για να παίρνουμε ψήφους. Κύριε Πρόεδρε, εδώ σε μια συνέντευξή σας στο ΑΠΕ, λέτε θα δώσω βοήθεια στον Τσίπρα αν τα βρει μπαστούνε με τον Καμένο. Αλλού και πριν μας είπατε, σχέσεις, είναι δεξιός άνθρωπος και λοιπά πολύ ο κύριος Καμένος. Παρ' όλα αυτά, δεν θα πρέπει να φύγει απαρατήρητο ότι στους 7 μήνες διακυβέρνησης Τσίπρα-Καμένου, η ΑΝΕΛ αποδείχθηκαν ο πλέον σταθεροποιητικός παράγοντας. Δηλαδή η κυβέρνηση. Ναι, αλλά έκανε κάποια πραγματάκια που προσέβαλαν την Ελλάδα. Δηλαδή μίλησε για Κούγκη, απειλούσε τους Ευρωπαίους, λες και είναι ο καπετάν ένας, ο Νταΐς. Τέλος πάντων, έκανε για μόνο τραπέζι. Ο μόνος εθνικόφρονας είναι αυτός. Αυτό που λέει η Χριστίνα, στο ίδιο τραπέζι και με τον Καμένο υπάρχει περίπτωση ο Βασίλης ο Λεβέντης να κάτσει. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά θα πρέπει να το γιατί αυτός είπε ότι τον ψεκάζουν. Στο ίδιο τραπέζι δεν μπορούμε. Δεν το είπε αυτό. Δεν το είπε. Δεν το είπε. Σίγουρα. Του χρεώθηκε αυτό, αλλά δεν το είπε. Πώς το βγήκε αυτό. Το διαδίκτυο έχει βγάλει πολλά. Δεν το είπε. Εγώ δεν έχω εντοπίσει δική του δήλωση. Δεν έχω εντοπίσει. Έχει ψηφίσει ένα μνημόνιο, ωστόσο, έτσι. Έχει καταλήξει να στηρίξει ένα τρίτο μνημόνιο. Δηλαδή, ο Καμένος ακολουθεί την τακτική. Τα ψηφίζει όλα για να παραμένει. Αυτή η τακτική. Μα τους πήρε περισσότερους ψήφους. Αλλά πιστεύετε ότι τώρα θα φύγει. Δεν φτάνετε πάλι. Ο ψήφος δεν είναι πάντα το κριτήριο του δικαίου. Ναι, γιατί ο Καμένος. Κάποτε πήρε και ο Γούναρης περισσότερους ψήφους από τον Ελευθέριο Βενιζέλο και μετά 6 μήνες ντουφεκίστηκε. Κύριε Λεβέντη, τότε γιατί νομίζετε ότι θα φύγει ο κύριος Καμένος και θα χρειαστεί. Για εσάς κριτήριο δικαίου είναι η ψήφος. Το ποσοστό. Καλά, μην το εντάξει, είναι και άλλες εποχές τώρα, κύριε Πρόεδρε. Λέω, γενικώς ότι άλλες δεν είναι το ποσοστό. Ναι, παίζει ένα ρόλο βασικό. Ναι, αν δούμε όμως η διαφήμιση που έγινε του Καμένου και η διαφήμιση της Ένωσης Κεντρών είναι ένα προς χίλια. Όχι, μην το λέτε αυτό. Αφού δεν είναι. Εμένα μου άρεσαν οι διαφήμιση. Όλες οι εταιρείες οι δημοσκοπικές εσάς σας έδιναν πολύ πάνω από τον Καμένο. Τώρα αυτό είναι ένα θέμα. Τι έφταιξε και τις τελευταίες μέρες μαζεύτηκε το ποσοστό της Ένωσης Κεντρών. Γιατί έδειχνε μας στην αρχή. Γιατί εκτός βουλής στις 4 ημέρες. Αυτό αποθάρρυνε ψηφοφόρο. Δεν λέτε, δεν το αντιλαμβάνεστε. Όταν λένε ότι δεν μπαίνει στη Βουλή ένα κόμμα. Και η εικόνα του Ντέρμπι. Και το ότι αντέξαμε. Κύριε Πρόεδρε, και η εικόνα που εμφάνιζαν, που αποδείχθηκε ψευδής, του Ντέρμπι μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας και αυτή έπαιξε ρόλο. Έπαιξε. Ήταν ψευδής. Τώρα μπορείτε να ρωτήσω για τον κύριο Καμένο. Να ξέρετε ότι είδα το Μημαράκι στο αεροπλάνο. Γυρίζαμε μαζί από τη Θεσσαλονίκη και μου έπεσε στα αυτή και μου είπε ότι βγαίνει η Νέα Δημοκρατία.
Α, το πίστευε πράγματι. Ναι, το πίστευε. Του λέω, θα ζευματιστείτε την Κυριακή. Γιατί του λέω, ξέρω ότι είναι τουλάχιστον 6 μονάδες η διαφορά. Προέδρε, με παρέλαβε ένας Καραχάλιος, ένας άλλος, να με πείσει. Ο σύμβουλός. Ναι, ότι προηγείται. Ότι προηγείται, να με πείσει σε όλο το αεροπλάνο, ότι προηγείται. Του λέω, ότι και να μου λες, μέσα από εταιρεία ξέρω. Ότι ήξερε το 4% της Ένωσης Κεντρών, ότι είχε πέσει. Από 5,5 είχε πάει 4. Το ήξερα. Κάνει και... για αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Μαϊμαράκης. Τώρα δεν είμαι εγώ κατάλληλος. Πάντως, εγώ νομίζω όχι, γιατί είναι πολλά χρόνια στη Βουλή. Παιδί του Μητσοτάκη, και αυτός και ο Βουλγαράκης. Δεν είναι το νέο. Ο Κυριάκος. Πώς? Ο Κυριάκος. Αυτός έχει... Δεν θέλω να το πω, αλλά θα το πω. Την κατάρα το Μητσοτάκη δεν έχει. Γιατί? Γιατί το Γιατί από τότε που γεννήθηκα μέχρι τώρα, Μητσοτάκη, Ντόρα, Εγγονός, όλοι έχουν υπουργεία, Κυριάκη. Πέντε Μητσοτάκη δεν υπάρχουν. Από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς βέβαια σας πήρε και τηλέφωνο, σας είπε συγχαρητήρια. Προς τον Τζιτζικώστα σας βλέπω να φλερτάρετε. Ναι. Όχι, όχι, ο Τζιτζικώστας απλά είναι νεότερος. Γιατί κάπου και... άκουσα ότι κάνατε και μια δήλωση ότι από αυτούς όλους προτιμάτε αυτόν. Στο Μέγκα την έκανα. Με ρώτησαν στο Μέγκα και τους είπα για το μεν Μημαράκι ότι δεν κάνει κατά τη γνώμη μου και είναι αυτοκτονία αν τον διατηρήσουν. Και τους καλώ να το καταλάβουν αυτό. Φιλικά, εγώ είμαι άλλο κόμμα. Έτσι. Τους καλώ όμως να ξέρουν ότι αν εμείνουν στον Μεϊμαράκη, δεν έχουν καμία ελπίδα ανέλυξης. Ο Άδωνης που έφεσε σήμερα ο Άδωνης και ο Βορύδης είναι καλά παιδιά που έχουν κάνει μεγάλες προσπάθειες σε σχέση με το παρελθόν τους, που είναι ακροδεξιό. Αλλά αν η Νέα Δημοκρατία αποκτήσει από την ακροδεξιά ηγετησία, δεν έχει να δει τίποτε από το μεσαίο χώρο. Για τον Κικίλια γίνεται λόγος επίσης. Για τον Κικίλια γίνεται λόγος επίσης ότι μπορεί να είναι υποψήφιος. Εντάξει, και ο Κικίλιας ένας μπασκετμπολίστας νομίζω, είναι γιατρός. Ναι. Εντάξει. Εσείς έτσι όπως μας τα λέτε όμως δεν μπορούμε να καταλάβουμε απόψε. Ως κόμμα πολύ του κέντρου. Πολύ ωραία τα λέει, όλα τα έχουμε καταλάβει. Δηλαδή όταν λέω... Θα σου πω ότι δεν έχω καταλάβει η Χριστίνα μου. Όταν λέω ότι αν μπει ο Βορύδης... Ναι. Δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από το χώρο το μεσαίο. Εσύ που βρίσκεσαι στην καρδιά του κέντρου. Πώς? Εσύ που βρίσκεσαι στην καρδιά του κέντρου. Που μπορείς κάλλιστα με την ίδια ευκολία να συνεργαστείς και με την κεντροαριστερά αλλά και με την κεντροδεξιά. Γνώμη δίνω. Ναι. Με ποιον δηλαδή καλύτερα θα μπορούσες να συνεργαστείς με την κεντροδεξιά. Αυτό θέλουμε να αν έρθει η ώρα της κεντροδεξιάς και θα μπορούσε αυτή να χρειάζεται την Ένωση Κεντρών, μάλιστα, θα μπορούσα με νέο παιδί να συνεργαστώ, 30-40 ετών. Όπως? Με τους γέρους, καταρχάς το πρόγραμμα της Ένωσης Κεντρών. Εσύ δεν έχεις κάνει λέει ότι όποιος έχει κάνει 12 χρόνια στη Βουλή πρέπει να φεύγει. Ναι. Άρα, Κυριάκος, Ντόρα, ποιοι άλλοι, πρέπει να φεύγουν. Πώς θα συνεργαστώ με αυτούς. Τέλειωσε ο Πρόεδρος. Δεν αφήσατε κανένα. Κύριε Νικόφωνα, όλοι έχετε ότι αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα συμβαίνουν γιατί μερικοί το έχουν πάρει αμπάριζα. Κύριε Πρόεδρε, εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι οι έδρες δεν είναι ιδιοκτησία των οικογενειών. Σε αυτό συμφωνώ. Άρα λοιπόν, σας είδα με συγγενείς στα ψηφοδέλτια. Άρα λοιπόν, Τζιτζικώστας και Μπακογιάννης. Εγώ δεν βλέπω άλλον νέο. Η Μπακογιάννη είναι με την Κατάρα, άρα Τζιτζικώστας. Αυτό είναι ήθελε να βγάλουμε σήμερα αρχηγό. Είναι σοβαρό πολιτικό επιχείρημα τώρα ότι είναι Κατάρα. Είναι κατάρα, σοβαρό τι εννοώ, επιχείρημα. Θέλετε να σας πω τι εννοώ. Πολιτική Κατάρα. Όπου πάω, μου λένε ας μπουν και 5 νέοι. Δεν το λέω εγώ. Μεταφέρω τη κοινωνία στο σφίγμα. Ας μπουν και 5 νέοι. Γιατί λέει από τότε. Μου το λένε αυτοί αυτό που είπα προηγουμένως. Δεν είναι δικό μου ακριβώς. Είναι του κόσμου. Τώρα πείτε για τον κύριο Μητσοτάκη, μετά για την Ντόρα. Η Ντόρα τώρα. Ποιο, έχει τον αδερφό της που. Πάντως και ο Τζιτζικώστας. Είναι ένα πράγμα που μπορεί να μπουν δύο της οικογένειας ως δελφίνι. Αυτό δεν είναι εντυπωσιακό. Κύριε Πρόεδρε, και ο Τζιτζικώστας πάντως γιος παλιού υπουργού είναι, της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ, Νίκο, ξέρεις γιατί επιμένω αυτό. Ξέρεις γιατί επιμένω αυτό. Ότι όταν έβαλε για περιφερειάρχη, η Νέα Δημοκρατία δεν του δώσε το χρήμα. Πήγε κόντρα. Αυτό είναι αλήθεια. Και νίκησε τη Νέα Δημοκρατία αυτός. Ναι.
την καθεστικία Νέα Δημοκρατία. Είχε κόντρα. Έχει σημειώσει 1-0 αυτό. Ξέρετε όμως. Αλλά τώρα πάει να γίνει αρχηγός του κόμματος με το οποίο κόντρα. Εντάξει, ο Σαμαράς το πρόδωσε. Το ίδιο. Και έγινε αρχηγός. Κύριε Λεβέντη, ο Σαμαράς έριξε κυβέρνηση και έγινε αρχηγός. Τώρα μπορώ να μάθω κάτι. Τι ήταν αυτό που έφταιξε και επί 27 χρόνια, 26 χρόνια δεν είχατε καταφέρει να μπείτε στη Βουλή. Και τι ήταν αυτό που γύρισε το διακόπτη, άλλαξε τα πράγματα και μπήκατε στη Βουλή τώρα. Καταρχάς, επί 26-27 χρόνια παίρνανε 90% δύο κόμματα. Αυτό είναι αλήθεια. Το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι αλήθεια. Ποιος λοιπόν μπορούσε να διεμβολήσει? Και ο Τσοβόλας που το κατάφερε την άλλη χρονιά δεν το έσβησε. Δεν το επανέλαβε. Το ίδιο και ο Σαμαράς. Μία φορά το κατάφερε, που αυτοί ήταν υπουργοί με χρήματα, με. Πόσες φορές άρα σκεφτήκατε? Ήταν ανέφικτο αυτό που πολεμούσα. Εγώ απλά πολεμούσα για να συντηρήσω μία κομματική μηχανή όταν θα χρειαστεί. Γιατί είχα την πρόβλεψη ότι με αυτό που γινότανε, όλοι κάνανε φοροδιαφυγή. Όλοι θέλανε να διοριστούν τα παιδιά τους στο δημόσιο. Όλοι θέλανε να κάνουν φαντάρι στο Κολωνάκι. Όλοι θέλανε, από τα 40 τους σε σύνταξη. Μία τέτοια χώρα είχα προβλέψει ότι θα φτωχεύσει. Κύριε Πρόεδρε, πόσες φορές σκεφτήκατε και αυτό να με παρατήσετε? Δηλαδή είχα προβλέψει την κατάρρευση και λέω ακόμη και στο μυαλό να μπαίνεις ως ενδεχόμενο, ως υποθήκη για το μέλλον, ήταν κάτι. Αλλά μόνο αυτό κράτησε περισσότερο από ό,τι φανταζόμουν. Πίστευα να κάτσω 10 χρόνια, 15 στην αφάνεια, όχι 30. Υπήρξε όντως εξόντωση προσωπική. Έχετε δηλώσει ότι η σύζυγός σας ήταν η κολόνα. Αυτή που σας, ακόμη και όταν απογοητευόσασταν πολύ, ήταν εκείνη που σας κρατούσε. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πότε και σε ποιες στιγμές, αν θυμάστε, σκεφτόσασταν να τα παρατήσω. Πλέον δεν πάει άλλο. Πάντα μετά τις εκλογές. Και τι σας έλεγε έντονη, για να σας δώσει τη δύναμη? Πάντα μετά τις εκλογές υπήρξε έντονη στενοχώρια. Τι σας έλεγε λοιπόν πώς, για να συνεχίσετε? Τι σας έλεγε η σύζυγος? Η σύζυγος στην αρχή με άφηνε τις δύο πρώτες μέρες να σκεφτώ. Ωραία. Να σκεφτώ. Γιατί ήλπιζε η γυναίκα. Όχι. Σου λέει μπας και καταλάβει και σταματήσει. Ήθελε να γίνει γυναίκα. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν λέτε αλήθεια. Αφού σας έλεγε. Ακούστε. Απαράτατα. Παράτατα. Παράτατα. Σε κάθε άνθρωπο η μία φωνή είναι φωνή παρηγορίας και άλλη φωνή δύναμης. Δηλαδή και εγώ. 5 μέρες μετά τις εκλογές ήμουνα ηθικά πεσμένος. Τη 10η μέρα ήμουν όρθιος. Άρα λέγεται πάρα. Έδινε δύναμη και ο κόσμος. Δεύτερη δεν έδινε σκέψη, μόνο η γυναίκα, γιατί αν μόνο η γυναίκα να δίνει δύναμη και ο κόσμος να μην δίνει. Πρόεδρε, δεύτερη ερχόντουσαν σκέψη. Νέα στελέχη. Η Ένωση Κεντρών παρουσιάζει ένα φαινόμενο που δεν υπάρχει αλλού. Ενώ χάναμε, ερχόντουσαν νέα στελέχη να βοηθήσουν. Ωραία. Και τι μπορούσα να πω, σταματάμε? Και ωραία κορίτσια είδα στις φωτογραφίες. Ναι, αλλά δεν τα βάλε στη λίστα. Ναι, δεν τα βάλατε. Τα πέκτησα. Αυτά αν τα βάζατε πριν τις εκλογές θα ήταν βουλευτήνες τώρα. Yeah, μα εσείς έπρεπε να τα βάλετε. Δεν το κάνατε. Και αυτό μετά το κάνατε. Στη λίστα ήταν. Ναι, στη λίστα ήταν. Α, δεν ήξερε ο κόσμος. Δεν τις είχατε δει. Ήταν. Εμείς δεν τις δείξαμε στα κανάλια. Αυτό λέει ο πρόεδρος. Τώρα, να ρωτήσω κάτι. Πολύς ντόρος έχει γίνει στο διαδίκτυο με δύο θέματα. Το ένα είναι οι παλιές σας προβλέψεις που έπεσαν πράγματι μέσα. Το δεύτερο θέμα όμως είναι αρνητικό. Είναι τα μπινελίκια που λέω εγώ. Το ότι δηλαδή κατά καιρούς είχατε περιλάβει διάφορους και είχαν πέσει και κατάρες. Και... και τώρα τα ρίχνει και απόψε τα ρίχνει, αλλά τα ρίχνει... Μία φορά είναι 92, ένα βίντεο που έχω δει. Για το Μητσοτάκη και τον Παπανδρέου, όταν πήγαν να κλείσουν το κανάλι. Είχαν πάει τα μάτα πάνω και με καλέσανε νομίζοντας ότι είναι η τελευταία εκπομπή. Και άρχισε και ο κόσμος και έβριζε και εξετράπην και εγώ και είπα αυτή την κουβέντα. Για την οικογένεια Μητσοτάκη και Παπανδρέου. Την επαύριο τότε ζήτησα συγγνώμη. Μάλιστα. Υπάρχει και συγγνώμη στο Ιντερνετ. Αλλά τη συγγνώμη δεν την βάζει κανείς. Το είδατε. Τη συγγνώμη δεν την βάζει κανείς. 2-3 μέρες πριν από τις εκλογές. Με ένα δίλεπτο βίντεο. Το βγάλαν το βίντεο πάλι αυτό. Πάντα όταν, ακούστε, είμαι ο πιο στοχευμένος αρχηγός. Δηλαδή, το τι εγγραφόταν στο βίντεο, στο ίντερνετ, το τελευταίο δεκαήμερο, μην το συζητάτε. Πρόεδρε, είχες αποκαλέσει ποτέ ζώα
Τον κόσμο. Τον κόσμο. Είχα πει ότι ψηφίζει σαν τα ζώα. Α, μάλιστα. Είδατε, τελείως διαφορετικό. Με ποια έννοια το εννοούσατε. Ακούστε δε και αυτό πώς έγινε. Με ποια έννοια. Ήτανε το 93 και είχαν βγει τα αποτελέσματα. Και εγώ βρήκα παρά τα αυτά που είχα πάρει 03, 04. Και έχανα εκπομπή. Κανονικά. Πετάγεται ένας ήρωνας τηλεθεατής, ο οποίος μου λέει, είδες, έλεγες για τον Παπανδρέου, για τα Ρουσφέτια και τη Νέα Δημοκρατία, είδες πόσο πήρες. Και τι απάντησα. Απάντησα, αν οι συμπολίτες μου ψηφίζουν σαν τα ζώα, δεν φταίω. Το μέλλον, όμως, θα τους κάνει να πονέσουν. Πάντως αυτή η επιχειρηματική σας... Ποτέ δεν είπα ζώα για την η επιχειρηματική σας τρίπλα, να πουλήσετε το κανάλι, ναι, να πάρετε λεφτά, αλλά να κρατήσετε μία ώρα δικιά σας για να λέτε τις απόψεις σας, αποδείχτηκε σωσίβιο σε όλη αυτή την μακρά πορεία. Το κανάλι δεν τσέπωσα λεφτά. Το κανάλι το προσπάθησα απλά να μετέχω στις αυξήσεις κεφαλαίου που θα συνέβαιναν. Γιατί παραμένω μέτοχος. Α, παραμένει. Αυτό είναι λίγο ασυμβίβαστο. Είστε δηλαδή καναλάρχης. Δεν είναι ασυμβίβαστο με βάση τον νόμο. Δεν είναι ασυμβίβαστο. Μόνο μέτοχος είμαι. Δεν είμαι τίποτα άλλο. Αν είναι πάλι θα το ρωτήσω. Μου είπαν οι δικηγόροι. Αλλά η προσπάθειά μου ήταν το κανάλι να γίνει από μικρό αθηναϊκό, να γίνει μεγάλο. Ε, καλά, μην τον βγάλουμε και Μπερλουσκόνη, τον πρόεδρο. Είπαμε. Εσύ το ήξερες, Νίκο μου, ότι είναι μέτοχος στο κανάλι. Ναι. Αλλά μικρός μέτοχος, όχι μεγάλος. Ναι, γιατί έχω πολλά μάτια. Δεν είχα... Ναι. Ήταν γνωστό ότι είχε δικό του κανάλι. Είχε αποδώσει κανένα. Ούτε ένα ευρώ δεν έχω πάρει από το κανάλι. Γιατί τα κανάλια, από ό,τι γνωρίζετε, κύριε Βερίκη, και τα μεγάλα, όχι μόνο το έξτρα, το έξτρα είναι, συνήθως έχουν κόκκινους προϋπολογισμούς. Δεν αφήνουν κέρδη. Όχι, οι προϋπολογισμοί είναι πράσινοι. Η κατάληξη είναι. Τα αποτελέσματα, ναι. Είναι κόκκινα, αυτό ήθελα να πω. Και στο κανάλι νομίζω που δουλεύετε και εκεί πρέπει να συμβαίνει το ίδιο. Να μην έχει κέρδη. Τώρα να ρωτήσω κάτι, στη μισθοδοσία, το ΙΚΑ. Να ρωτήσω κάτι και μετά να πάμε σιγά σιγά στους συμπολίτες μας για να θέσουν τα ερωτήματά τους. Η ώρα του λαού. Χώρος... Η ώρα του λαού. Εσείς το ξεκινήσατε πρώτος αυτό με τα τηλεφωνήματα των ακροατών. Ο χώρος του κέντρου, ο οποίος κάποτε υπήρξε πολύ ισχυρός και επί Γεωργίου Παπανδρέου, αλλά και επί Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος κατάφερε, παρότι αρχικά ήταν η ΕΔΙΚ απ' τη μία και το ΠΑΣΟΚ απ' την άλλη, κατάφερε τελικά να απορροφήσει όλο το χώρο. Αυτός ο χώρος δεν πρέπει να ξανασυζητήσει την επανένωσή του. Δηλαδή, δεν θα ήταν καλό να καθίσουν στο τραπέζι οι γεννηματά, εσείς, ο Θεοδωράκης, που είστε σε αυτόν τον ευρύτερο κέντρο αριστερό χώρο και να συζητήσετε την επανένωση του παλαιού κέντρου. Εγώ είμαι ανοιχτός. Εγώ είμαι ανοιχτός, αλλά μερικοί δηλώνουν... Οι καρέκλες και το ποιος θα είναι επικεφαλής. Να δηλώνουν κεντρώοι και να μην είναι. Λόγω χάρη, ο κύριος Θεοδωράκης επί 17 χρόνια ήταν στην ΕΡΤ. Βασίλευε τότε ο δικοματισμός. Ποτέ δεν είχε ενδιαφερθεί να χτυπηθεί ο δικοματισμός. Δηλαδή, τώρα λέει για κέντρο. Καταλάβατε. Γιατί ψάχνει η πόρτα στο χειμώνα. Ο δικοματισμός, ο ένας πόλος του δικοματισμού ήταν η κέντρο αριστερά. Ναι, άλλο θέλω να πω. Το ΠΑΣΟΚ. Ένας, ας πούμε, που αγαπάει το κέντρο, έπρεπε να το αγαπούσε και πριν 10 χρόνια και πριν 20. Ο κ. Θεοδωράκης ήταν στην ΕΡΤ και δούλευε. Δεν τον συμπαθείτε το Θεοδωράκη, το βλέπω σε όλες τις απαντήσεις. Εγώ πιστεύω ότι το κόμμα. Και άλλα καρφάκια έχετε πετάξει. Το κάνανε το κόμμα του για να εμποδίσουν την Ένωση Κεντρών, αυτό πιστεύω. Του το έκαναν. Δηλαδή τον θεωρείτε βασικό αντίπαλο. Να τον πάρει το ποτάμι. Όχι, δεν τον θεωρώ. Στο κέντρο δεν είναι αντίπαλο. Σας λέω, δηλώνει κεντρός ελλείψη ιδεολογίας. Μάλιστα. Ελλείψη ιδεολογίας δηλώνει κεντρός. Με όπως το κι άλλοι, δηλώνει κεντρό και είναι δεξιοί. Και γεννηματά τώρα που ψήφισε μνημόνια, τι είναι κεντροά. Πέστε μου, είναι εσείς δεν θα το ψηφίζατε το μνημόνιο αυτό. Όχι. Όχι.
Μα εδώ έχετε γιατί θέσει πιο σκληρές. Δηλαδή. Πώς είστε έτοιμος. Ποια είναι η άποψή μου. Μα πώς είστε τότε έτοιμος να στηρίξετε την κυβέρνηση Τσίπρα, η οποία θα εφαρμόσει. Εάν αλλάξει ρότα. Ναι, αλλά θα εφαρμόσει το μνημόνιο. Όχι, όσο και να αλλάξει η ρότα. Όχι, αν αλλάξει την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων. Άλλο είναι αυτό που μας λέτε τώρα. Διαβάσατε τι λέει το κείμενο. Ισοδύναμα, μιλάτε για ισοδύναμα ουσιαστικά. Αλλά... Μιλάω για μια νέα ατζέντα μεταρρυθμίσεων. Γιατί η υφιστάμενη ατζέντα. Εθνική ατζέντα και ναι, όχι του μνημονίου. Ναι, και στους στόχους να συμφωνήσουμε με τους ξένους. 1% την πρώτη χρονιά πλεόνασμα, 2% τη δεύτερη, 3% την τρίτη, αυτό είναι νέα ώστε η χώρα να βγει στις αγορές. Ναι, είναι νέα διαδικασία. Αλλά το τι είναι τρόπο οποία... θα βγει η χώρα στις αγορές, δεν θα ακολουθήσουμε τη συνταγή του μνημονίου. Μιλάτε λοιπόν για μια νέα διαπραγμάτευση. Ναι, ναι, ναι. ναι. Άμεσα, διότι με αυτήν τη διαπραγμάτευση που έκανε ο Τσίπρας. Με αυτήν τη διαπραγμάτευση, σας απαντώ, που έκανε ο Τσίπρας. Ρίπτονται ξανά όλα τα βάρη στον ιδιωτικό τομέα, υπερπροστατεύεται ξανά ο δημόσιος τομέας και η χώρα δεν θα βγει ούτε σε 200 χρόνια, ούτε άρα σε 3, τώρα, κύριε Λεβέντη, η ερώτηση είναι αυτή που κάναμε τόσο καιρό στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αν σας πούν όχι σε αυτή τη διαπραγμάτευση, τι θα κάνετε. Οι ξένοι, όταν δουν πολιτικό όπως το Λεβέντη, ο οποίος δηλώνει Ευρώπη, Ευρώ, είμαι ο πλέον φανατικός οπαδός της Ευρώπης. Άρα και μνημόνιο. Του Ευρώ. Άρα μνημόνιο. Ο κύριος Βερίκιος. Και πώς, θα μπορεί να υπάρξει ευρώ χωρίς, που χωρίς μνημόνιο. Να ολοκληρώσω. Όχι, γιατί έτσι όπως μας τα λέτε με το μιλίχιο ύφος, μπερδευόμαστε. Σίγουρα μπερδεύεστε εσείς. Εγώ ναι. Κάτσε λίγο. Εσείς θέλετε να με ξεκάνετε πριν την ώρα. Όχι, δεν έχω τέτοια διάθεση. Κύριε Λεβέντη, με ενδιαφέρον ακούω τι θα κάνετε σε περίπτωση που σας πουν όχι. Το επιχείρημά σας, θέλετε να μείνετε. Στην Ελλάδα ξέρετε τι έλειπε. Δεν θέλω να τον παριστώ. Κυρία Τσαπανίδη, ξέρετε τι έλειπε. Παρακαλώ. Η εμπιστοσύνη των ξένων προς την Ελλάδα. Διότι τα κόμματα υπόσχονταν έξω μεταρρυθμίσεις, ερχόντουσαν εδώ και προστάτευαν το πολιτικό σύστημα και δεν κάνανε μεταρρυθμίσεις. Και όταν ερχόταν η επόμενη δόση, τότε ξαναπηγαίνανε και λέγανε κάτι συνέβη έτσι, και, αλλά θα περάσουμε από τη Βουλή όμως ό,τι θέλετε. Και, και αυτό έγινε 10, 15, 20 φορές. Ναι, τώρα τι μου λέτε, και έχουν πάτε, αποκτήσει δηλαδή, οι ξένοι την εικόνα ότι είμαστε απατεώνες. Μισό λεπτό, κύριε Λεβέντη. Γι' αυτό είναι και όλη την ώρα εδώ, κάθε 10 μέρες. Για να καταλάβουμε έλεγχος. Λίγο. Διότι αν δεν μας πιστεύουν, λέτε. Πώς? Δεν μας πιστεύουν. Ούτε τον Τσίπρα πιστεύουν. Είναι εδώ τώρα οι ξένοι, το ξέρετε. Είναι εδώ. Γιατί είναι εδώ. Γιατί δεν πιστεύουν ότι θα εφαρμόσει τη φορολογία για τους αγρότες και για την αλληλεγγύη. Και είναι διαβασμένο πρόεδρο. Για να κάνουν παρέμβαση. Ένσταση, καταλάβατε. Τον εφαρμοστικό νόμο θα τον ψηφίσετε. Όχι, όχι, όχι. Δεν είμαι μνημονιακός. Και εξ αρχής ήμουνα υπέρ του να κόψουμε τις παθογένειες από το δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα. Και στον ιδιωτικό υπάρχουν παθογένειες, θάλασσοδάνεια που δίνανε οι τράπεζες. Πολλές παθογένειες. Και δι' αυτού του τρόπου να μηδενίσουμε το έλλειμμα, να ακούσετε λίγο και να πείτε μετά. Ναι, ναι, βεβαίως. Δι' αυτού του τρόπου να μηδενίσουμε το έλλειμμα και να πάμε στους ξένους. Και να τους πούμε, θέλουμε από εσάς, πρώτον, τα ομόλογα των 5 πρώτων ετών να διαχυθούν στο περαιτέρω μέλλον με μηδενικό επιτόκιο. Περίοδο χάριτος δηλαδή. Ναι, περίοδο χάριτος, ώστε αυτά τα λεφτά που είναι 25 δισεκατομμύρια να τα ρίχνουμε εντός Ελλάδος για να δημιουργηθεί ανάπτυξη, γιατί η χώρα έχει γίνει νεκροταφείο. Δεν είναι 25 και δεύτερον, τα 130 δις, συγγνώμη, τα χρήματα Ελλήνων που τα βγάλανε στο εξωτερικό. Δεν είναι 25 δις από μα δεν αφήνεται να μιλήσω. Μα δεν είναι 25 δις από εδώ και στο εξής. Μα συγγνώμη, κύριε Λεβέντη, μιλάτε για λεφτά. Δεν είναι 25 δις και νομίζω ότι φέτος είναι πολύ λιγότερα. Είναι πολύ λιγότερα. Πόσα είναι. Μισό λεπτάκι, κύριε Λεβέντη. Τα έχετε μετρήσει εσείς. Μα βεβαίως, έχω δει τι έχουμε να αποπληρώνουμε. Και πόσα είναι οι υποχρεώσεις της χώρας είναι λοιπόν και τα έντοκα γραμμάτια. Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Δεν είναι μόνο τα ομόλογα. Μπορώ λίγο, σας παρακαλώ. Όλα μαζί. Ακούστε με λίγο. Πόσα είναι λοιπόν. Ακούστε με λίγο. Από εδώ μέχρι και το 2020. Ό,τι και να γίνει, ακόμη και αν μας ρυθμίσουν το χρέος, καλύτερα δεν πρόκειται να πάμε ποτέ. Γιατί, γιατί έχουμε πολύ λίγα λεφτά να δίνουμε σε αιτήσια βάση ως αποπληρωμή χρέους, ομολόγων και όλα. Δεν μου απαντάτε. Με πολύ λίγα. Εγώ μερικά δις, λοιπόν, ένα, δύο, πέντε το άρα χρόνο. Άρα η χώρα δεν έχει καθόλου υποχρεώσεις. Αυτά είναι έχει, αλλά έχει μικρές. Τέλος πάντων, το αίτημά μου είναι σαν ένωση κεντρών. Είναι πολύ χαμηλά. Το αίτημά μου είναι σαν ένωση κεντρών. Και αυτό ζητώ να μας πει και ο ΣΥΡΙΖΑ για να το λέει. Να πάνε από το ποσό. Εδώ διαμαρτυρόμαστε όλα τα χρόνια. Ότι ό,τι χρήματα παίρνουμε από τα μνημόνια τα επιστρέφουμε. Ναι, ναι. Αυτό είναι. Αυτό να πάψει ζητώ. Δηλαδή όταν παίρνουμε κάποια λεφτά να μπαίνουν στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό που λέτε είναι διαπραγμάτευση του χρέους. Πώς? Αυτό που όχι, λέτε τώρα είναι διαπραγμάτευση του χρέους. Όχι, το χρέος έχουν υποσχεθεί οι ξένοι αυτό από το 12. Κάτι που δεν ξέρετε όλοι εδώ. Έχουν υποσχεθεί από το 12
οι ξένοι, όταν φτάσουμε στο 3% πλεώνασμα με μόνιμο τρόπο, όχι με βάρβαρα μέτρα έκτακτα, αλλά με μόνιμο τρόπο, και 200 να είναι το χρέος, θα το πάνε 118. Θα πετύχει, έχουν δεσμευτεί θα για κούρεμα όταν γίνουν οι μεταρρυθμίσεις και όταν η χώρα βγει στις αγορές. Και ο Τσίπρας κακώς πιέζει για κούρεμα τώρα. Ή τώρα η χώρα τι έχει δείξει, τι έχει δείξει η χώρα, κύριε Νίκο, για να ζητάει κούρεμα. Τώρα είναι τελείως χαριστικό. Θα πάρει κάποια επιμήκυνση και κάποια μείωση επιτοκίου. Θα πάρει αυτό που λέω εγώ. Δηλαδή διάχυση στο μέλλον με μηδενικό επιτόκιο. Ναι, αυτό θα πάρει. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Επιστρέφω και ο λόγος στους συμπολίτες μας. Βεβαίως, αν έχετε κάποια ερώτηση, μπορείτε αφού, να παρέμβετε. Αφού και μας να... αποπέρνει, κύριε Νίκο. Μας αποπέρνει ο πρόεδρος. Το κύριε Νίκο θα μου μείνει από ό,τι βλέπω. Πάλι καλά, από τον Μπαρμπανίκο είναι καλύτερο. Λοιπόν, μικρή διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Βασικό, τελείωσε. Φαν κλαμπ, οπότε μπορούμε και ρωτάμε τα πάντα. Το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΟΤΕ TV σε καλεί με περισσότερες κορυφαίες διοργανώσεις. UEFA Champions League, UEFA Europa League, Barclays Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Football League, NBA, Eurobasket, ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ ΑΕΚ για την Basket League Scratch, Formula 1, MotoGP, κορυφαία τουρνουά τέννις. Με πάνω από 60 live μεταδόσεις την εβδομάδα, κάθε μέρα είναι γεμάτη με ακόμα πιο συναρπαστικό θέαμα για όλους. Απόκτησε τώρα το Full Pack του ΟΤΕ TV μόνο με 24,90 ευρώ το μήνα και απόλαυσε πλούσιο περιεχόμενο για όλη την οικογένεια. ΟΤΕ TV. Την Κυριακή με τη Real News, το Compact Disc Club γιορτάζει τα 20 χρόνια του και προσφέρει δωρεάν τις μοναδικές συλλογές που αγαπήσατε σε συλλεκτικές εκδόσεις. Αυτή την εβδομάδα, Cine Diamonds, τα πιο μεγάλα και πιο σπάνια τραγούδια των κινηματογραφικών ταινιών σε δύο CD. Μαζί, η Ναυμαχία της Αλαμίνας. Αποκλειστικά στη Real News, το πρώτο τεύχος της μοναδικής σειράς «Μεγάλες μάχες» από τα ιστορικά θέματα. Και 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Ξέρουμε πού μεγαλώνουν και πώς στρέφονται. Γι' αυτό επιλέγουμε γάλα από ντόπιες μακεδονίτικες φυλές κατσικιών και παράγουμε το κοφινάκι Βαλμά. Με αγνά παραδοσιακά υλικά του τόπου μας και ποιότητα Βαλμά. Κοφινάκι Βαλμά. Το εξαιρετικό κατσικίσιο τυρί. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας Ιστορικό Αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Το Σάββατο με την Αγορά. 50 χρόνια έντεχνο ελληνικό τραγούδι. Δύο συλλεκτικά CD με τους κορυφαίους Έλληνες ερμηνευτές σε τραγούδια που άφησαν εποχή.
μαζί το μυστηριώδες νησί του Κόγκ. Η θρυλική παιδική σειρά δράσης και φαντασίας μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Αυτό το Σάββατο στην Αγορά. Αυτό δεν είναι ένα ξενοδοχείο. Είναι το φρούριό σου. Αυτοί δεν είναι σερβιτόροι. Δεν είναι μάγειρες. Δεν είναι καμαριέρες. Είναι ο στρατός σου. Αυτά δεν είναι βαν. Δεν είναι αυτοκίνητα. Δεν είναι μηχανάκια. Είναι το υπηκό σου. Αυτή δεν είναι μια μικρή επιχείρηση. Είναι το βασίλειό σου. Και για να μεγαλώσει, χρειάζεσαι τα καλύτερα εργαλεία. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ για πρώτη φορά σου προσφέρουν τις ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας Business IT Solutions για να γίνει η επιχείρησή σου πιο αποτελεσματική και ανταγωνιστική. Γιατί δεν είναι μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Είναι η δική σου επιχείρηση. Επιστρέφουμε στη συνέντευξή μας με τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, και μπαίνουμε τώρα στα ερωτήματα των συμπολιτών μας, κύριε πρόεδρε, που είναι εδώ για να σας ρωτήσουν. Ποιος θέλει να ξεκινήσει? Ελάτε. Καλησπέρα. Κώστας Κότσης ονομάζομαι και είμαι φοιτητής, οικονομικά σπουδάζω στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Είστε το μοναδικό πολιτικό κόμμα που έχετε πει, έχετε μιλήσει για το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Από παλαιότερες συνεντεύξεις σας και ομιλίες σας στο διαδίκτυο. Και συγκεκριμένα στη διακαναλική συνέντευξη τύπου που είχατε δώσει το Γενάρη του 2015, πριν τις εκλογές, είχατε πει ότι το 60% του χρέους, είχατε πει εσείς τότε, ότι το 60% του δημοσίου χρέους προέρχεται από εκεί. Όντως ισχύει αυτό, και αν ισχύει και αν εξακολουθείτε να έχετε αυτή την άποψη, πώς ακριβώς θα λυθεί αυτό το θέμα? Εξακολουθώ και το πιστεύω ότι αυτά που συνέβησαν το 1999 ήταν κομπίνα οργανωμένη στο χρηματιστήριο. 32-3 δραχμές ήταν τα λεφτά. 32-3 δραχμές ήταν τότε τα λεφτά που αφυρπάγησαν. Κάθε 3 δραχμές είναι 3 δισευρώ. Άρα 96 δισευρώ πάρθηκαν, τα οποία σε αντιστοιχεία νομισματική σήμερα, γιατί τότε ήταν δραχμές, είναι γύρω στα 200. Και συγκρινόμενα με το 340 περίπου που είναι το χρέος, είναι υψηλό. Και θεωρώ ότι γλίτωσαν όλοι. Και γλίτωσαν, αν θέλετε να σας πω με τι μέθοδο, αγόραζαν ακριβά. Δηλαδή κάνανε αγορές, όσοι παίρνανε τα χρήματα από το χρηματιστήριο, κάνανε αγορές και γράφανε πολλαπλάσιο τίμημα και δίνανε μόνο το 5% φόρο μεταβίβασης ανωνύμων μετοχών. Καταλάβατε, με αυτόν τον τρόπο αγόραζαν ακριβά. Και έτσι τα λεφτά δεν πήγανε για το σκοπό που έπρεπε να πάνε. Τώρα το ζήτημα αν θα υπάρξει τιμωρία ή προσπάθεια να επιστρέψουν αυτά τα λεφτά είναι ένα ζήτημα που θέλω να το συζητήσω και με τον κύριο Τσίπρα και με τον κύριο Μεϊμαράκη. Μάλιστα. Ελάτε, το όνομά σας και το ερώτημά σας. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, ονομάζομαι Παπά Κωνσταντίν Βασιλική και θα ήθελα να αναφερθώ στις δηλώσεις του παρελθόντος ή όπως αναφέρατε κατάρες. Οι οποίες σας οδηγήσαν, σας υποχρεώσανε μάλλον σε μία δημόσια συγγνώμη. Θα ήθελα να μου πείτε αν πιστεύετε ότι αυτή η δημόσια συγγνώμη σας απαλλάσσει από το χαρακτηρισμό που ίσως σας προσδώσουν κάποιοι του επιπόλαιου ηγέτη. Κύριε Πρόεδρε, είμαι 30 χρονών, είμαι ιδιωτικός υπάλληλος, αγαπώ τη χώρα μου και δεν θέλω να φύγω. Σύντομα θα κληθώ να κάνω οικογένεια. Θα ήθελα να ρωτήσω αν είστε εκείνος ο νυφάλιος και ψύχρεμος ηγέτης, ο οποίος θα τραβήξει τη γενιά μου και αυτή τη χώρα μπροστά και θα είναι πρότυπο για τους πελίτες. Ετώνησα και προηγουμένως ότι στα 30 χρόνια που ασχολούμαι με την πολιτική, αυτό συνέβη σε μια εκπομπή εν θερμό
όταν θεωρούσα ότι πήγαιναν τα μάτια του κυρίου Μητσοτάκη να ρίξουν τις κεραίες στον ημιτό. Και θεωρούσα ότι είναι η τελευταία εκπομπή. Άρα ήταν εν θερμό. Δεν έκανα λοιπόν χειρισμό ηγετικό εκεί. Εκεί, σαν απλός άνθρωπος, αισθάνθηκα την πικρία που ένα ολόκληρο σύστημα που είχε τόσο μεγάλες τηλεοράσεις ήθελε μια μικρή να την κλείσει δι' αυτού του τρόπου του άδικου. Εν τω μεταξύ σας θυμίζω ότι έχω 30 χρόνια. Και αυτό συνέβη μια φορά το 1993. Αν ήμουν εκρηκτικός, άρα κατάλληλος για ηγέτης, θα είχα κάνει κι άλλο ένα, κι άλλο ένα. Λάθος. Ένας άνθρωπος που είναι εκρηκτικός δεν κάνει μόνο ένα λάθος. Εσείς, Πρόεδρε, πώς το κάνατε αυτό το κανάλι? Ίσως ρωτάει αρκετός κόσμος τώρα που μας παρακολουθεί να αναρωτιέται. Ένας απλός μηχανικός, ναι, που στην πορεία γίνεται εργολάβος και γίνεται και καναλάρχης. Αυτό το, τα απλά, ναι, θέματα που μπορεί να είναι και λίγο προσωπικά. Να σας απαντήσω. Ο κόσμος τώρα που μπήκατε στην κεντρική πολιτική σκηνή δεν και πρέπει να μάθει. Και που το θέτετε έτσι. Όταν κάναμε το κανάλι, το κάναμε με ένα βατ. Ισχύς ενός βατ, ξέρετε, θα πει. Θα πει μηχανήματα που δεν κάνουν πάνω από 2-3 χιλιάδες ευρώ. Από μεράκι το κάνατε? Από ένα, ναι. Γιατί δεν είχαμε ιδρύσει το κόμμα. Τότε ούτε καν είχα ιδρύσει την Ένωση Κεντρών. Ήμουνα με το κόμμα Οικολόγοι Ρινιστές Πράσινοι, είχα ιδρύσει νωρίτερα. Πολεμάγαμε να μιλήσουμε στα κανάλια, δεν μας έβαζε κανείς. Και από μόνο αυτόν τον τρόπο βρήκαμε, όταν έγινε η ιδιωτική τηλεόραση από τον Αθανάσιο Κανελόπουλο το 89, υποβάλαμε κι εμείς μια αίτηση. Α, και πήρατε νόμιμη άδεια και στήσατε αυτό το μετά κανάλι. Η άδεια δεν λήφθη επί ρέπα, όπως έλαβαν όλες οι τηλεοράσεις. Ναι. Δεν έλαβα εγώ χωριστή άδεια. Ναι, όπως την ίδια άδεια που έλαβαν όλοι. Μάλιστα. Αλλά έγινε με μεράκι και σιγά σιγά από ένα βατ. Που αν ρωτήσετε στο κανάλι τι θα πει ένα βατ, σημαίνει ένα σήμα ασπρόμαυρο. Και ίσα ίσα χιονάτο, γιώματο χιόνια, κύριε Βερίκη. Και ένας βουλευτής σας. Απλά μετά, ως... κύριε Πρόεδρε, ένας βουλευτής σας. Υπάρχουν και άλλα μικρά κανάλια. Το Blue Sky, ας πούμε, ή ένα άλλο κανάλι, το High, μικρά καναλάκια. Υπήρχαν και, και κάτι άλλα υπήρχαν. Τώρα πω... λέει η κυβέρνηση ότι αυτή την άναρχη κατάσταση στην ιδιωτική τηλεόραση θα τη συμμαζέψει. Ναι, αλλά εσείς όχι, τους όχι με το χρήμα όμως. Δεν είναι μόνο κριτήριο όποιος δώσει πιο πολλά λεφτά. Αυτό είναι το λάθος του Τσίπρα. Στο εξωτερικό παίρνουν άδειες και υποχρεώνουν στο μετοχικό κεφάλαιο να μπει και η εκκλησία και σχολεία. Άρα θα και τοπικοί φορείς. Ενώ εδώ έχει βγάλει, έτσι όπως το διατύπωσαν τουλάχιστον ο Τσίπρας στο προσχέδιο, όποιος δώσει τα περισσότερα, καταλάβατε. Εσείς δεν συμφωνείτε από ό,τι καταλάβατε. Όχι με το χρήμα ως μόνο κριτήριο. Να υπάρχει ένα είδος, ας πούμε, πρημοδότηση, άλλο πλαίσιο. Εγώ θέλω και στο μετοχικό κεφάλαιο να μετέχουν φορείς άλλοι, φορείς, ώστε να μην κάνει ο καναλάρχης του κεφαλίου του. Ναι. Πάμε στους συμπολίτες μας. Ελάτε, το όνομά σας. Καλησπέρα, κυρία Τσαπανίδου. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Λαμπαράκης λέγομαι, στρατιωτικός είμαι. Καλησπέρα, κυρία Τσαπανίδου. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Τι είναι αυτό καινούριο? Καλησπέρα, στρατιωτικός. Κύριε Πρόεδρε, θα με ρωτήσω. Ναι. Η καλησπέρα γιατί μόνο στην κυρία Τσαπανίδου? Εμείς οι υπόλοιποι που κουβέντε στο πηγάδι. Εννοείται, κύριε Νίκο μας. Είναι υπέρβαση ιεραρχίας. Ελάτε, ναι. Καλησπέρα, μια και ασχολείστε και με τα θέματα δικά μας. Ναι, και σας επισημαίνω ότι είναι υπέρβαση ιεραρχίας. Τι υπέρβαση ιεραρχίας? Ανοιχτό φλερτ είναι αυτό. Ελάτε, το ερώτημα στον Πρόεδρο. Κύριε Πρόεδρε, ασχολούμαστε με τα οικονομικά επειδή αυτά μας καίνε. Δηλαδή, αυτά συζητάμε, αλλά εγώ βλέπω άλλα θέματα που είναι πιο επικίνδυνα. Είμαι πρόεδρος Συλλόγου Γονέων. Τα συζητάμε πολύ με τα τελευταία της προτάσεις που είναι πολύ. Δεν ξέρω πώς να τις χαρακτηρίσω. Σε βάθος χρόνου μπορεί να καταστρέψουν και το έθνος. Θέλω να μας πείτε τι, κυρίως τώρα, αλλά και μετά, αν συνεργαστείτε με τον κύριο Τσίπρα, τι θα κάνετε και τι θα πείτε για αυτά που λένε για κατάργηση εθνικών επαιτίων, κατάργηση παρελάσεων, κατάργηση ιστορίας. Κυρίως ιστορίας και θρησκευτικών. Και να βάλουν στη θέση τους στη σεξουαλική αγωγή στα παιδιά, στα σχολεία. Αυτό το τελευταίο το προσθέσατε εσείς, μάλλον έτσι για κερασάκι. Δεν έχει ακουστεί. Ελάτε. Ναι. Όχι. Ακούστε, ήρθε βέβαια η εποχή η Ελλάδα να γίνει ευρωπαϊκή χώρα. Ήρθε η εποχή να εναρμονιστεί με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και πολλά πράγματα που υπάρχουν εδώ. Το συζήτησα και με τον Αρχιεπίσκοπο αυτό που είχα μια επίσκεψη προεκλογικά. Του είπατε ότι θα του κόψετε το μισθό του Αρχιεπισκόπου. Θα του το πω αύριο μεθαύριο.
Ξανά έχω ραντεβού. Θα του το ευχάριστα τα άφησα και μετά. Και συγγνώμη για να μην σας ξαναδιακόψω πάνω σε αυτό το θέμα, να απαντήσετε στον αγαπητό στρατιωτικό μας και για το θέμα των θρησκευτικών στα σχολεία. Ναι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, είπα, η Ελλάδα καλό είναι να αρχίσει να γίνεται σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα και να μην ταμπουρώνεται σε κάποια ταμπού. Αυτή όμως η περίοδος είναι μια περίοδος που δεν έχουμε λύσει το οικονομικό, έχουμε πολλές άλλες αδυναμίες και συνδέουν πολύ ότι και η επίθεση στη θρησκεία είναι ένα ενορχιστρωμένο σχέδιο κατά της Ελλάδος. Και γι' αυτό, τουλάχιστον για το timing, δεν δίνω έγκριση. Και της ιστορίας. Δηλαδή ο λαός, περνώντας άσχημα, κύριε Χατζηνικολάου, βλέπει και τις επιθέσεις κατά της θρησκείας και μπαίνει στην ιδέα ότι κάποιοι ξένοι ήρθαν εδώ να μας κυριεύσουν. Και να... Αυτό δεν θα το ήθελα. Έλατε. Κύριε Πρόεδρε, με αφορμή το της... Το όνομά σας. Νικόλαος Λάγκιος λέγομαι, τεχνικός τεχνολογίας ίντερνετ είμαι και web designer. Ναι. Με αφορμή τις προβλέψεις που έχετε κάνει στο παρελθόν, θα ήθελα να ρωτήσω πραγματικά κάτι, μία πρόβλεψη για το μέλλον των νέων αυτής της χώρας, γιατί πολύ σύντομα, και εγώ φαντάζομαι και πολλοί άλλοι, θέλουμε να φύγουμε, να βρούμε δουλειά κάπου αλλού. Δεν υπάρχει μέλλον, δεν υπάρχει προοπτική. Πραγματικά το λέω. Βέβαια, μιλάω για το μέλλον αν στην κυβέρνηση ήταν η Ένωση Κεντρών. Ναι. Αυτό θέλω να ρωτήσω και πραγματικά με ενδιαφέρει, γι' αυτό θέλω να το ρωτήσω. Παρότι δεν είναι κυβέρνηση Ένωση Κεντρών, θα σας παρακαλούσα να μην μείνετε, γιατί θα καταβάλω κάθε προσπάθεια να μείνετε έχοντας όλα τα εφόδια που δικαιούται ο κάθε νέος. Επιβίωση. Έγινα 63 ετών, θα δώσω όλο μου τον εαυτό σε αυτό το σημείο. Αυτό είναι που με κρατάει στην πολιτική, το ότι με χρειάζονται οι νεότεροι. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν λίγη υπομονή να δείξω ποιος είμαι, να δείξω τι πιστεύω για τους νέους, τι εφόδια πρέπει να έχουν οι νέοι είτε στην επαγγελματική τους είτε στην εκπαιδευτική τους ζωή και εκεί θα δείτε ότι αξίζει να μείνετε. Μπορεί όμως να περιμένει ο νέος πρόεδρε να δεν το ζήτησα να περιμένει αιώνες, κύριε Βερίκη. Πόσο δηλαδή, πόσο διάστημα τότε να περιμένει. Να περιμένει 2 χρόνια. 2 χρόνια. Ναι. Πώς, άμα γιατί χάσει 2 χρόνια ο νέος, ο 30. Εγώ τι πιστεύω, ότι αν οι ασωτίες που περιγράφουμε στα 9 σημεία πάψουν οι φυστάμενες, θα σηκωθεί το φρόνημα των νέων. Οι νέοι δεν θέλουν αμέσως το τέλειο, θέλουν όμως να βλέπουν φως. Θέλουν και δουλειά όμως. Και η έλλειψη φωτός τους κάνει να φεύγουν. Όχι η έλλειψη εφοδίων. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Δημόπουλος Βασίλης λέγομαι, έχω ιδιωτική επιχείρηση ακόμα. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω ότι στο άκουσμα όλου του προγράμματος που έχετε είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που έχετε. Δηλαδή το άκουσμά του είναι πολύ καλό. Κατά πόσο είναι εφικτό να γίνει αυτό το πράγμα και τι προσπάθεια πρέπει να καταβάλλετε εσείς. Θα συναντήσουμε... Και επειδή, συγγνώμη, και άλλο ένα ερώτημα. Και εφόσον θα μιλήσετε με τον κύριο Τσίπρα κάποια στιγμή και ίσως και να συνεργαστείτε, θα προσπαθήσετε, επειδή είστε και μηχανικός, να βγάλει τους επαγγελματίες προσφυγάκηδες από την Ελλάδα για να μπορέσει να κινηθεί η επένδυση. Έχουν σταματήσει άπειρες δουλειές, οι οποίες έχουν φτάσει σε ένα σημείο που δεν πάει άλλο δηλαδή. Ποιους να βγάλουμε τους επαγγελματίες. Τις προσφυγές που γίνονται στην δικαιοσύνη. Τις επαγγελματίες προσφυγάκηδες. Και σας το λέω που είστε μηχανικός. Προσφυγές δηλαδή με να ματαιώσουν. Όλα τα έργα έχουν σταματήσει. Δεν έχουν αφήσει και τίποτα. Κομμανία. Δεν υπάρχει και τίποτα. Τα έχουν σταματήσει όλα. Όταν ήταν ακόμα 3%. Γιατί λένε πολύ το παλιό και το νέο. Το κύριο ερώτημά σας ποιο είναι. Το κύριο αν είναι εφικτό το πρόγραμμα. Είναι εφικτό το πρόγραμμά σας. Και είναι πολύ ωραίο στο άκουσμά του. Αλλά κατά ακούστε, πόσο μπορεί ακούστε, να εφαρμοστεί. Εδώ που έχει φτάσει η χώρα, χρειάζεται βούληση. Απλή διαχείριση απεδείχθη ότι δεν φτάνει. Είδατε τι διαφωνία είχαμε στις συντάξεις.
αν πάμε και στο θέμα των αργομίσεων του δημοσίου, να τους εντοπίσουμε, εκεί θα κρύβονται όλοι οι αργόμισθοι πίσω από τους ευσυνείδητους και θα λένε όλοι δουλεύουμε. Έχει δυσκολίες η κάθε προσπάθεια κάθαρσης, έχει δυσκολίες, αλλά θα είμαι ασυμβίβαστος, υποτίθεται έχοντας και το λαό δίπλα μου. Και δεν προσδοκώ μόνο αυτό το 4 που ψήφισε, προσδοκώ και όλοι εσείς που για διάφορους λόγους δεν ψηφίσατε, οι διάφοροι, να είστε στο πλευρό μου αν δείτε κάτι σωστό. Πρόεδρε, εσύ από πότε έχεις να ασκήσεις το επάγγελμα του μηχανικού? Από το μέχρι το 12 ήμουν, τώρα είμαι συνταξιούχος. Α, 3 χρόνια. Τελευταία χρόνια. Δουλειά που πήρες, ποια, τι ήταν, τελευταία δουλειά που πήρατε, ποια ήταν, τι ήταν, μελέτες, τι δουλειά ήταν. Έκανα. Μελέτες. Τι, θέλω να σε μάθουμε εμείς. Έργο υποδομής. Ξέρετε τι είναι τα έργα υποδομής. Έργο υποδομής. Ίδρυψη, ναι. Όλα αυτά. Στο ΝΟΤΕ, δηλαδή. Όχι στο ΝΟΤΕ. Όχι κρατικές δουλειές. Όχι ιδιωτικές μελέτες. Τη μεγαλύτερη δουλειά που έχετε πάρει, που καυχάστε για το... Στο παρελθόν έκανα πολυκατοικίες στον Πειραιά. Οι πολυκατοικίες που φτιάξατε στον Πειραιά είχαν υλικολογικό προσανατολισμό? Όχι, είχαν σκοπό τη ρήπανση. Χαίρεστε. Μισό λεπτό. Είχαν σκοπό τη ρήπανση, κύριε Βερίχε. Όχι, χαίρεστε. Και να σας ικανοποιήσω. Άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Χαίρεστε για τις κατασκευές σας ή ντρέπεστε για αυτές? Γιατί πολλοί μηχανικοί ντρέπονται για την κατασκευή. Εγώ ντρέπομαι για όλο τον κλάδο, γιατί συμβάλαμε. Προσέξτε, ό,τι ερώτηση σας κάνω δεν είναι δικιά μου. Α, είναι διαφορά. Είναι των απλών πολιτών. Χαίρομαι. Γι' αυτό θέλω ο σεβασμός, όχι σε μένα. Οι κάνει ένας μηχανικός. Αλλά, ναι. Τι οι πολυκατοικίες είναι? Ναι, τι πολυκατοικίες? Δεν είναι εθνικά πάρκα. Γιατί μου λέει, ούτε ρώτησε το Λεβέδη. Ρώτησε είναι πολυκατοικίες εντός σχεδίου πόλεως. Ναι. Έτσι. Έχουν κάποια τσακπινιά επάνω. Δεν προσφέρεται πάρα για τσακπινιά. Με συγχωρείτε. Υπάρχει πολυκατοικία και πολυκατοικία. Πολυκατοικία έκτρωμα, Χριστίνα ναι. μου, και πολυκατοικία που είναι στολίδι για την πόλη. Στην Αθήνα πια. Στην Αθήνα πια στολίδια πολυκατοικίες δεν υπάρχουν. Το στολίδι είναι πιο ακριβό. Και τώρα ένας από τους σκοπούς. Γιατί δεν υπάρχει? Γιατί δεν υπάρχει χώρος, εκορέστη ο χώρος. Άρα τώρα το μόνο που μένει. Γιατί το κέρδος των μηχανικών. Το κέρδος των μηχανικών ήταν. Πώς? Ήταν υπέροχο. Για το κέρδος των μηχανικών. Δεν ήταν. Φτιάχναμε πολυκατοικίες εκτρώματα. Πιστεύετε ότι είναι πλούσιοι πολλοί μηχανικοί? Πρόεδρε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καταρχάς όλοι οι νέοι μηχανικοί. Είναι αδέκαρη. Δεν μιλάω για τους νέους. Μιλάω για σας. Όλοι οι παλαιοί, χωρίς να τους υπερασπίσουμε. Να γυρίσουν στους συμπολίτες μας. Δεν κάνατε λεφτά οι μηχανικοί. Πληρώνοντας ένφια και στα κενά διαμερίσματα έχουν εξαντωθεί. Το 60% των πολυκατοικιών στα αστικά κέντρα πρέπει να καταδαφιστούν. Και ευθύνεστε εσείς. Αυτή η συζήτηση θέλει πολύ ώρα, κύριε Χατζηδάκη. Δήμο, να γυρίσουμε στους πολίτες. Παίρνετε χρόνο, κλέβετε χρόνο από τους λεβεατές. Από τους συμπολίτες μας. Είναι έγκλημα αυτό. Έχει κάνει πολλά εγκλήματα ο Βερίκιος. Αυτό ήταν το χειρότερο όμως. Ελάτε, το όνομά σας και την ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Χριστίνα Πέτσι και είμαι φοιτήτρια στο ΙΕΚ Χαλανδρίου, ως φυσικοθεραπεύτρια. Ως καινούριος αρχηγός που μπήκατε στην κυβέρνηση... Στη Βουλή. Στην κυβέρνηση ακόμη. Στη Βουλή. Λέτε ότι είστε διαφορετικός. Μην πάθει καρδιακό βερίσκο. Εγώ σας θέλω στην κυβέρνηση. Ο καμένος θα το πάθει. Τελικά εσείς είστε το έγκλημα, κύριε Λεβέντη. Παρακαλώ, κάνουμε και πλάκα. Λέτε ότι είστε διαφορετικός και ότι θα κάνετε κάτι διαφορετικό το οποίο δεν κάνουν οι άλλοι ψεύτικοι πολιτικοί, το ψεύτικοι σε εισαγωγικά εννοείται. Και θα θέλαμε να ακούσουμε ένα διαφορετικό θα από αυτό που λένε οι άλλοι, κάτι που δεν έχουμε ξανακούσει. Γιατί αυτές οι προτάσεις είναι κάτι που όντως χρειαζόμαστε, αλλά τις ξέρουμε ήδη. Θα θέλαμε να ακούσουμε κάτι που δεν έχουμε ξανακούσει τόσο καιρό. Τα δύο πρώτα πράγματα που θα ζητήσω είναι οι βουλευτές να γίνουν 200, όχι 150, γιατί 200 μπορεί να γίνουν με μια ψηφοφορία στη Βουλή. Αυτό πάντως το λέγανε και άλλοι. Το έλεγε για παράδειγμα εγώ έλεγε και ο Αντώνης Σαμαράς όταν ήταν στην πολιτική άνοιξη αυτό. Ναι, αλλά μετά όπως είδατε το παρεύει. Ναι.
Λοιπόν, εγώ θα το ζητήσω και δεν θα το ζητήσω απλά. Θα το ζητήσω την ώρα που θα χρειάζονται οι βουλευτές. Κοιτάξτε, όπως και ο Φλωράκης τότε που έκανε κυβέρνηση με τον Μητσοτάκη, έκανε ένα έγκλημα. Δεν ζήτησε την απλή αναλογική. Και σε μια συνάντηση που είχα, του λέω, εκείνη η ώρα ήταν η ώρα να ζητήσεις που ο Μητσοτάκης σε καιγότανε για τους βουλευτές, να τον κάνεις να κάνει την απλή αναλογική. Και δεν μου απάντησε. Δηλαδή, εκεί κάποια ώρα έρχεται στην καριέρα ενός πολιτικού, μπορεί να επιβάλλει κάποια πράγματα που ονειρευόταν μια ζωή και θέλει το σθένος και τη βούληση να το κάνει. Άρα αν σας καλέσει ο κύριος Τσίπρας θα του το θέσετε. Ναι, θα του ζητήσω οι βουλευτές να γίνουν 200, γιατί δεν χρειάζεται τροποποίηση του συντάγματος, με μία απλή ψηφοφορία και τον ήχο συμβουλή. Και δεύτερον, η θητεία του βουλευτή να μείνει μόνο 12 χρόνια, αλλά αυτό χρειάζεται τροποποίηση. Να μην καλά, έχει δικαίωμα ναι, δηλαδή ναι, πάνω από 12 χρόνια. Ναι. Αυτό όμως θέλει τροποποίηση. Αν κατάλαβα καλά, είχατε μιλήσει με τον Χαρίλαο, Φλωράκη. Ναι. Με τον Χαρίλαο διατηρούσα και φιλία. Μάλιστα. Έλα. Και δηλαδή, συγγνώμη, για εμάς τους άνεργους νέους που με όσα γίνονται θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό να βρουν δουλειά ή καμιά καλύτερη εκπαίδευση. Τι θα κάνετε ακριβώς, κάτι που δεν αυτό έχουν κάνει. Αυτό που είπα στον κύριο, το ρώτησε αυτό ο κύριος και είπα να πώς περιμένει λίγο, όμως δύο χρόνια ζήτησα. Δύο χρόνια ζήτησα, μήπως υπομονή. Με κάποιες προτάσεις. Από ό,τι θα προσέξατε, ζητάω τα λεφτά που φύγανε στο εξωτερικό, που είναι 130 δις να γυρίσουν. Και υποχρεώσεις της χώρας της προσεχούς πενταετίας να πάνε πιο πέρα με μηδενικό επιτόκιο. Και αυτά τα λεφτά να μπουν εδώ. Και σε αυτά τα δύο που είπα τώρα πρέπει να προσθεθούν και οι ξένοι. Που όταν δουν ένα σταθερό πολιτικό κλίμα και οικονομικό θα έρθουν. Γιατί όλα αυτά είναι μόνο ελληνικής προέλευσης λεφτά, έτσι. Είναι υποχρεώσεις το ένα και τα λεφτά που φύγανε στο εξωτερικό το δύο. Χωρίς επενδυτή κανένα. Αν έρθουν και οι επενδυτές, νομίζω το κλίμα θα αλλάξει. Ξέρετε, η Ελλάδα έχει, να πω και αυτό, μια πρόσθετη αρετή. Εύκολα χαντακώνεται και πάει στο γκρεμό, αλλά και εύκολα ενθουσιάζεται και ανεβαίνει. Και πάω να αξιοποιήσω αυτό το δεύτερο. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, ελάτε. Μπορώ να ρωτήσω κάτι για Χριστίνα μου, ναι. Άσε να ρωτήσουν οι συμπολίτες καλύτερα. Μας. Ελάτε. Γεια σας. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα που μας δώσατε την ευκαιρία να παρευρεθούμε στο στούντιο. Θα ήθελα να ρωτήσω... Το όνομά σας. Α, ναι. Λέγομαι Νιάρχος Φιλώτας. Είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής στο Λονδίνο, στο Queen Mary, σε διεθνείς σχέσεις. Και θα ήθελα να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Ως εξωτερική πολιτική, σε περίπτωση που ήσασταν κυβέρνηση κάποια στιγμή, πιστεύετε ότι θα πρέπει να είμαστε δεμένοι με το τρένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που όμως αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθούν νεοφιλελεύθερα μέτρα δύσκολα για το λαό, ή πιστεύετε ότι υπάρχει μια εναλλακτική μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία με τη νέα σας ατζέντα που είπατε πριν για την διαπραγμάτευση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Αυτό. Ευχαριστώ. Εδώ κάνετε ένα λάθος. Συνδέετε την Ευρωζώνη και το Ευρώ και την Ευρώπη με φιλελεύθερα μέτρα. Γιατί το κάνετε αυτό. Και αν υπήρξε, αν σας δώσανε αυτό το δικαίωμα προς στιγμή, εγώ αγωνίζομαι για μια Ευρώπη, για το ευρώ και για μια Ευρώπη, με κοινωνικότερα μέτρα διαφορετικά. Αυτό είχαμε διδαχθεί και στο Καποδιστριακό, ναι, που είμαστε στο Ευρωπτυχιακό, ότι η Ευρώπη ήταν όλοι εταίροι, δεν υπήρχε, ναι, κάποιος, ναι, ο Βορράς, ο Νότος, ναι, κτλ. Αλλά είδαμε και ότι εγώ διαφωνώ πράξη... με τον Τσίπρα που απειλούσε τους Ευρωπαίους. Ναι, εγώ, ναι, θα τον προτιμούσα να αγωνίζεται δίπλα τους για μια καλύτερη και άλλη Ευρώπη. Αυτό πιστεύετε όμως απειλώντας... ότι είναι... μπορεί να γίνει, ότι είναι, ναι, εφικτό. Ναι, πιστεύω, ναι. Γι' αυτό... Ο Σάιμπλε μπορεί να αλλάξει, ας πούμε. Βεβαίως. Αν δει κυβέρνηση που κάνει μεταρρυθμίσεις, γιατί ο Σόιμπλε είναι κακός δηλαδή κατά εσάς. Απλά βλέπει απατεώνες που του λένε ψέματα και δεν τηρούν τις μεταρρυθμίσεις και δικαίως. Όταν η Κωνσταντοπούλου βγαίνει και κάνει εξεταστική, τι έκανε, Πρόεδρε, ότι δεν θα πληρώσουμε. Προσέξτε. Από τη μια μας λες ότι δεν ψηφίζεις το μνημόνιο και από την άλλη μας λες ότι ο Σόιμπλε είναι τόσο καλό. Εγώ βλέπω, κύριε Νίκο μου, ότι ενώ ζητούσαμε λεφτά από τους ξένους, από την άλλη μεριά έβγαζε η Κωνσταντοπούλου φυρμάνη ότι δεν χρωστάμε σε κανέναν. Ποιος θα δίνει λεφτά. Και τι μας βάλανε οι ξένοι, το 50 δις ενέχειρο. Τι προβλέπετε για το πολιτικό μέλλον. Το 50 δις και στην Κωνσταντοπούλου και σε 4-5 άλλους
ομοίους της που κυκλοφορούσε στα κανάλια και λέγανε το χρέος είναι επαχθές και πονίδης. Τι προβλέπετε για το πολιτικό της σήμερα? Και ο Καμένος που λέτε ότι είναι συνεταίρος του Τσίπρα. Ο Καμένος δεν είχε ένα μαριά που από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτό έλεγε. Ότι το χρέος είναι επαχθές και πονίδιστο. Από αυτούς πληρώσαμε το 50%. Έφυγε ο Μάριας. Πώς? Έφυγε με το που και να άφυγε έμεινε η βρώμα του. Δηλαδή εντάξει, τώρα, η άποψή του δεν είναι η βρώμα του. Έμειναν αυτά που έλεγε, κύριε Νικό. Τα οποία όταν τα ακούνε στην Ευρώπη. Γιατί είσαι τόσο απόλυτος. Γιατί είσαι τόσο απόλυτος. Δεν φοβάσαι μη πάθεις. Μα δεν είναι ωραίο από τη μια να απλώνεις το χέρι και από την άλλη να βρίζεις. Δεν είναι κόσμιο. Δεν φοβάσαι μη πάθεις και εσύ τα ίδια με την κοινοβουλευτική σου. Μακάρι να το πάθω. Και αν σου έρθει ένα. Δεν θα το πάθω. Και αν σου έρθει ένα. Γιατί εγώ είμαι έντιμος. Εγώ θα πάω έξω. Πρόεδρε μου, εσύ είσαι. Σαν αυτή την δήλωση που έχεις κάνει εσύ, είχε κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε πει ότι όποιος διαφωνεί θα, θα φεύγει και θα δίνει την κοινοβουλευτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε του. Το ένα πόδι στην Ευρώπη και το άλλο στη Δραχμή. Πρόεδρε, αυτό που λες εσύ ότι θα τους αλλάζεις κάθε 6 μήνες, το είχε πει και ο ΣΥΡΙΖΑ λίγο πολύ. Πάλι και αυτό. Τώρα. Γιατί σε στενοχωρεί που το επανέρχομαι όχι, στην κουβέντα. Γιατί επανέρχομαι. Εγώ θα σου έλεγα. Είπε εδώ μου λέει ένας νέος άνθρωπος. Δεν το... Όχι. Ότι δεν το πιστεύει. Όχι, δεν το πιστεύω. Μου λέει όμως ένας νέος άνθρωπος πολίτης που πρέπει να τον ακούσεις ότι ο ηγέτης κρίνεται και από το να δηλώνει κατά τη διάρκεια της πορείας του ότι έκανα λάθος και ότι μπορείς στην πορεία να παραδεχτείς ότι έκανες λάθος που λες ότι θα, τους αλλάξω, το λάθος. Ότι θα τους αλλάξω κάθε 6 μήνες. Για αν για παράδειγμα ο γιος σας αποδειχτεί ένας πολύ καλός βουλευτής που όλα δείχνουν ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί. Αφού ήταν καλό στην Πολυεθνική, δεν θα είναι καλό στο Κοινοβούλιο. Γιατί εσύ να τον βγάλει στου 6 μήνες, γιατί είπε κάποια στιγμή. Στην Πολυεθνική είναι καλή στο Κοινοβούλιο. Όχι, λέω πολύ. Είναι αυτά που λέτε. Ναι, αλλά έχουν δοκιμαστεί όμω. Μη μου ξεφεύγει, Πρόεδρε. Έχουν δοκιμαστεί και στον ιδιωτικό τομέα. Έχει το θάρρο. Παιδιά, εδώ θα είμαστε υπό την ανάκριση όλων, θα είμαι θα. Έχει το θάρρο να μα πει απόψε ότι αν το παιδί βγει καλό βουλευτή. Θα παραμείνει στο κοινοβούλιο. Ήξερα ότι θα βγουν. Βέβαια. Και κόστησε αυτό γιατί υπήρξαν κάποιοι που. Γιατί το καταδικάζεις αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Βγήκα όμως και είπα την κουβέντα που θα επαναλάβω είσαι σκληρός, τώρα. Είσαι σκληρός, Πρόεδρε. Ότι 9 φορές που είχα μετάσχει σε εκλογές, όταν σβήνανε τα φώτα της δημοσιότητας, έμενε μια οικογένεια, και με πλησίαζε και κλαίγαμε όλοι μαζί, κύριε Βερικέ. Ωραία. Λοιπόν. Γιατί λοιπόν. Θεώρησα ότι έπρεπε να βάλω το παιδί μου. Όχι, δεν λέμε αυτό. Δεν λέμε αυτό. Αλλά ποιο. Λέμε το άλλο σου λέω. Αφού έβαλε το παιδί, γιατί στους 6 μήνες από το γυνάτι του Βασίλη του Λεβέντη να τον εμπλέκει. Γιατί και το παιδί μου είναι βουλευτής. Να μείνει. Θέλετε να μείνει. Βεβαίως. Αν είναι καλός. Υποβάλλετε το αίτημα και μπορεί να εγκριθεί, κύριε. Μπορεί να εγκριθεί. Μπορώ να πέσω να κοιμηθώ ότι μπορεί το παιδί άμα να παραμείνει. Άμα είναι με υπογεγραμμένο από εσάς θα το εξετάσω. Η ζωή Κωνσταντοπούλου πάγω σαν λοιπόν, τη ζωή, να γυρίσουμε στους συμπολίτες μας. Δήμο. Δήμο. Αυτό δεν συμφωνείς, κύριε Νίκο. Δεν συμφωνείς με την αιμονή μου. Κερί και λιβάνι καταρχήν. Ακούσε Μπαρμπαδήμο. Κόψε τα, κύριε Νίκο. Λοιπόν, εγώ αυτό πουλάω, ότι είμαι γέρος. Από τον πρόεδρο το δέχομαι, από σένα όχι. Λοιπόν, πάμε πίσω στους συμπολίτες μας. Ελάτε, το όνομά σας. Καλησπέρα. Το όνομά μου είναι Πριωτάκη Εμμανουήλ και είμαι υποψήφιος διδάκτορας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από ό,τι έχω δει ως τώρα, εκτιμάται και τον ειδικό τομέα και την νεολαία. Οπότε, σαν μια πρόταση που θα είχα, αν δεν την έχετε ήδη σκεφτεί, θα ήταν να καταφέρετε να οθήσετε τους νέους στον ειδικό τομέα, πώς, ας πούμε, οι startup companies, οι νέες εταιρείες, ιδίως του τεχνολογικού κλάδου, φτιάχνουν apps και τα κινητά και τα σχετικά. Λειτουργούν με ένα πολύ δυσβάσταχτο πλαίσιο. Όταν ξεκινάνε, έχουν πολλές υψηλές εισφορές να πληρώσουν και πολλές φορές αναγκάζονται να έχουν γραφείο ενώ δεν χρειάζονται. Όλα αυτά είναι κόστη τα οποία οδηγούν πολλούς νέους που έχουν μυαλό και μπορούν να κάνουν πράγματα και να ξεχρονίσουν τον τόπο να φύγουν και να πάνε στο Λονδίνο κυρίως και σε άλλες χώρες. Δεν θεωρείτε ότι θα μπορούσατε να έχετε βάλει κάτι παρεμφερές στα 9 σημεία στο κομμάτι του αναπτυξιακού που σας είπε και ο κύριος Χατζηνικολάου ότι δεν ήταν τόσο πλήρες. Έχουμε βάλει απλά στην επιστολή προς τον Τσίπρα, δεν χρειαζόταν να τα περιλάβω όλα. Και αυτό που έχουμε βάλει είναι την πρώτη πενταετία
όσοι νεοεισάγονται σε ένα επάγγελμα να την χάνουν απαλλαγών. Από εισφορές. Από τέβε, από τέτοια πράγματα και από φορεία. Αυτό θα την είναι πρώτη πενταετία. Και σαν προαπαιτούμενο για τζίρους, για την κυβέρνηση. Σχετικά μικρούς για τζίρους. Τώρα για να συμμαχήσω με τον συμπολίτη μας, πρέπει να σας πω ότι είχαμε το περασμένο Σάββατο στην εφημερίδα Αγορά ένα ρεπορτάζ για το τι χρειάζεται ένας νέος για να ξεκινήσει επιχείρηση στην Ελλάδα και τι χρειάζεται στη Βουλγαρία που είναι δίπλα. Ήτανε πολύ... Πρόεδρε, ήταν μία σελίδα τι χρειάζεσαι στην Ελλάδα και μία παράγραφος τι χρειάζεσαι στη Βουλγαρία. Αυτά πρέπει να αλλάξουν αμέσως. Και τώρα με το τρίτο μνημόνιο. Αυτά είναι απαράδεκτα και με εντυπωσιάζει γιατί ο Σαμαράς έλεγε ότι τα επιβράχυνε το χρόνο για ίδρυση επιχείρησης και δεν ξέρω τι επέτυχε. Δηλαδή τελείως ψεύτες βγαίνει. Δηλαδή αν αληθεύει αυτό που λέτε, επειδή ο Σαμαράς το είχε μεταχειριστεί αυτό ως προσόν του, ότι θα μειώσει το χρόνο. Κάπως βελτίωσε την κατάσταση, αλλά παραμένει άσχημα. Αλλά το βελτίωσε ανεπαίσθητα. Ναι. Μικρή διακοπή, επανερχόμαστε με μερικά ακόμη τελευταία ερωτήματα των συμπολιτών μας. Αυτό δεν είναι ένα ξενοδοχείο. Είναι το φρούριό σου. Αυτοί δεν είναι σερβιτόροι. Δεν είναι μάγειρες. Δεν είναι καμαριέρες. Είναι ο στρατός σου. Αυτά δεν είναι βαν. Δεν είναι αυτοκίνητα. Δεν είναι μηχανάκια. Είναι το υπηκό σου. Αυτή δεν είναι μια μικρή επιχείρηση. Είναι το βασίλειό σου. Και για να μεγαλώσει, χρειάζεσαι τα καλύτερα εργαλεία. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ για πρώτη φορά σου προσφέρουν τις ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας Business IT Solutions για να γίνει η επιχείρησή σου πιο αποτελεσματική και ανταγωνιστική. Γιατί δεν είναι μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Είναι η δική σου επιχείρηση. Σάββατο με την Αγορά. 50 χρόνια έντεχνο ελληνικό τραγούδι. 2 συλλεκτικά CD με τους κορυφαίους Έλληνες ερμηνευτές σε τραγούδια που άφησαν εποχή. Πάρε με απόψε, πάρε με ζεστό αγάπη σχήμα. Μαζί το μυστηριώδες νησί του Κόγκ. Η θρυλική παιδική σειρά δράσης και φαντασίας μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Αυτό το Σάββατο στην Αγορά. Ξέρουμε πού μεγαλώνουν και πώς στρέφονται. Γι' αυτό επιλέγουμε γάλα από ντόπιες μακεδονίτικες φυλές κατσικιών και παράγουμε το κοφινάκι Βαλμά. Με αγνά παραδοσιακά υλικά του τόπου μας και ποιότητα Βαλμά. Κοφινάκι Βαλμά. Το εξαιρετικό κατσικίσιο τυρί. Την Κυριακή με τη Real News, το Compact Disc Club γιορτάζει τα 20 χρόνια του και προσφέρει δωρεάν τις μοναδικές συλλογές που αγαπήσατε σε συλλεκτικές εκδόσεις. Αυτή την εβδομάδα, Cine Diamonds, τα πιο μεγάλα και πιο σπάνια τραγούδια των κινηματογραφικών ταινιών σε 2 CD. Μαζί, η Ναυμαχία της Αλαμίνας. Αποκλειστικά στη Real News, το πρώτο τεύχος της μοναδικής σειράς «Μεγάλες μάχες» από τα ιστορικά θέματα. Και 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΟΤΕ TV σε καλεί με περισσότερες κορυφαίες διοργανώσεις. UEFA Champions League, UEFA Europa League, Barclays Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Football League, NBA, Eurobasket, ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ ΑΕΚ για την Basket League Scratch, Formula 1, MotoGP, κορυφαία τουρνουά τέννις. Με πάνω από 60 live μεταδόσεις την εβδομάδα, κάθε μέρα είναι γεμάτη με ακόμα πιο συναρπαστικό θέαμα για όλους.
Απόκτησε τώρα το full pack του OTE TV μόνο με 24,90 ευρώ το μήνα και απόλαυσε πλούσιο περιεχόμενο για όλη την οικογένεια. OTE TV.